Το κράτος μας δεν μας υποστηρίζει. Και η μεν και η δε. Το κράτος μας, ορίστε στα φίλια που μας φύγαν τα λάφια να κάνουμε κρασί και να δώσουμε στην Καΐρη ή στην Έμερη. Το κράτος μας. Αυτό είναι οι νόμοι μας. Ορίστε. Κόπη μας. Αυτή είναι η κόπη μου. Και τους λυπάμαι. Είναι ο υδρότας μου. Ο υδρότας μου. Ορίστε. Δεν είναι ούτε 5 ούτε 10 τα λάφια εδώ πέρα σε αυτό την περιοχή. Είναι μάντρες ολόκληρες. Μάντρες ολόκληρες. Λοιπόν, έλα να δεις τα μπέλη. Έκοβγα 2 τόνους από αυτό τα μπέλη εδώ πέρα. Δεν θα κόψα ούτε έναν κιλό. Ούτε έναν κιλό στα φύλλα. Είμαι από 6 χρονών παιδάκι που δουλεύω στα μπέλια. Τέτοια κατάσταση δεν έχουμε ξαναδεί. Από 6 χρονών μόλις περπάτησα, δουλεύω μέσα στα μπέλια. Μεγάλωσα, η μάνα μου με γέννησε πάνω στο βουνό εμένα. Στο βουνό πάνω με γέννησε η μάνα μου. Μόλις ανοίξε, παίρνουν τα λάφια και τα τρώνε. Ορίστε, τι θα κόψεις από εδώ. Τι πρέπει να γίνει, μπορείτε να κάνετε μια περίφραξη. Και πού θα βρω, εγώ για να κάνω μια περίφραξη, για να φράξω όλα τα μπέλια μου θέλω 200.000 ευρώ. Πού θα τα βρω, θα κάνω δάνειο. Θα κάνω δάνειο και μετά θα μου πάρει τα μπέλια το κράτος. Τι θα κάνω. Άρα τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Θα σηκωθούμε να φύγουμε και να πάμε στη Ρόδο να μας ταΐζουν. Να μας ταΐζουν ομαρχία. Ορίστε, τι θα το κάνεις αυτό στα φίλιν κρασί, θα το κάνεις αυτό στα φίλι. Γίνεται αυτό στα φίλιν κρασί. Υπήρχαν αλάφια, δεν μας έκαναν ζημιές. Αυτή η κατάσταση αρχίνησε εδώ και 2 χρόνια. Για ποιο λόγο πιστεύω. Δεν ξέρω πού τα φέρανε, τι τα κάνανε, δεν ξέρω. Παλιά τα αλάφια που υπήρχαν, τα αλάφια, τα ντόπια εδώ, δεν τρώγανε κλίματα. Τρώγαν μόνο το ροζακί και το άκουνα, τα επιτραπέζια. Τα μαύρα, τα αθήρια δεν τα αγγίζανε. Αυτά ίσως τα φέρανε από τα πάρκα, τα μολάρανε εδώ και τρώνε τα μπέλια. Είναι ήμερα ζώα. Τα είχαν μαθημένα στο φαγητό, δεν μπορούσαν να ταΐσουν, τα φέραν και τα βάλαν μέσα στα σπίτια μας. Σηκώνουμε 2 η ώρα τη νύχτα ή 3 η ώρα τη νύχτα για να πάω στα μπέλη, στο μεγάλο να μπέλη, να διώξω τα λάφια, ίσως να κόψω να βγάλω κομμάτι σούμα, να βγάλω κομμάτι κρασί. Αλλιώς δεν θα κόψουμε τίποτα. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνεις εσύ για αυτή την υπόθεση. Και όταν φάει το φύλλωμα, το σταφύλι δεν οριμάζει, δεν βάζει μπομέ, είναι άχρηστο. Τώρα το φύλλο δεν το τρώσει πιο, γιατί είμαι στόση και τρώνε τώρα το σταφύλι. Ορίστε πώς τα κάνουν, να. Το τρώει, το φάει, το ξέρανε, ορίστε. Ούτε ρόγα δεν έχει πάνω, ορίστε. Να, μια ρόγα ανέφησε πάνω στο σταφύλι, ορίστε. Να, το έχει φάει όλο τα λάφη. Πρέπει να έχουν φέρει και να έχουν αφήσει ελάφια του πάρκου εδώ πέρα. Του πάρκου, ναι. Έχουν φέρει και έχουν αφήσει αλάφια τα οποία τα είχα συνηθισμένα στα φαγητά και τρώνε. Τα παλιά αλάφια δεν μας έκαναν ζημιές. Εκείνα που είχαμε. Παλιά. Εγώ είμαι 70 χρονών άνθρωπος. 70 χρόνια αυτή την κατάσταση δεν την έχω ξαναδεί. Εδώ η δουλειά μας δεν έχουμε ούτε άλλες δουλειές ούτε τίποτα στον Άγιο Σίδωρο. Ζούμε από τα μπέλια και από τις ελιές. Εκεί κάτω, κάτω, τις ελιές. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα λάφια τώρα δεν τρώνε. Εδώ η καταστροφή είναι πλήρης, έτσι. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ρόγα πάνω, ούτε ό,τι είναι αμπέλι. Δηλαδή είναι όπως το χειμώνα που το κλαδεύεις. Αυτό έχει ξεραθεί. Ούτε θα ανοίξει την άλλη χρονιά. Είναι τελειωμένο δηλαδή. Είναι όχι 100%, 200% καταστρεμμένο. 200%. 200% είναι καταστρεμμένο τα μπέλ. Και δεν καταστρέφουμε μόνο τα μπελιά, δεν μπορούμε να βάλουμε μια ελιά. Μόλις τη βάλουμε την ελιά, θα πάει να ξύεται πάνω με τα κούτουλά του, θα τρώει το φλοιό, θα τρώει τις μύτες, θα την εξεράνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το μόνο που μπορούμε είναι να σηκωθούμε να φύγουμε από τον Άγιο Σίδωρο και να μας έβρουν άλλο ένα μέρος να μας ταΐζουν, να μας ποντίζουν. Εδώ ήρθαν Ιταλοί και χαράξασι. Χτινοτροφικές, δασικές και γεωργικές ζώνες. Εάν ήταν σε δασική ζώνη, θα είχα, ναι, είναι δασική ζώνη να το φράξω. Είμαι φταίχτης. Αλλά μέσα σε γεωργικές ζώνες όμως είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Τίποτα άλλο. Σε γεωργικές ζώνες είναι απαράδεκτο.
Να, εδώ κάτω από το χωριό έχουμε βρει δύο ελάφια. Τώρα που ανοίξει το κυνήγι, εδώ οι χωριανοί μας δεν τα σκοτώνουν. Θα έρθουν οι ξένοι και θα τα σκοτώσουν. Δεν μπορούν δηλαδή να τα πιάσουν, να φράξουν ένα μέρος και να τα βάλουν μέσα, να έχουν ένα φύλακα, να μην κάνουν και ζημιές των ανθρωπών και να έρχονται και οι τουρίστες να τα βλέπουν όσοι θέλουν. Αυτά τα ζώα δεν φταίνε καθόλου. Τα ζώα. Τα ζώα δεν καταλαβαίνουν. Θέλουν να βρουν το φαγητό τον να φάνε και όπου είναι το ωραίο το κλίμα, το ωραίο το φαγητό, το ωραίο το πουρικό, θα πάνε να το φάνε. Πού καταλαβαίνουν τα ζώα? Εμείς οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε. Εμείς οι ανθρώποι δεν καταλαβαίνουμε. Εμείς οι ανθρώποι και οι αρχές μας, προπάντων οι αρχές μας. Οι αρχές μας. Το τονίζω αυτό. Οι αρχές μας δεν καταλαβαίνουν.